ακούστε καλύτερα. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Best 97,3. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το οδικό τμήμα της χώρας που έχει χορτάσει από υποσχέσεις και εκείνο που η υπόθεση πράξη και υλοποίηση ακόμη αναζητείται. Το Πάτρα Πύργος μπλέκει σε νέες περιπέτειες με την εταιρεία του Ομίλου Καλογρίτσα να κηρύσσεται έκτοτε και τα ερωτήματα να συνεχίζονται για το πότε θα ολοκληρωθεί ο σημαντικός αυτός οδικός άξονας για την Πελοπόννησο. Νέα προβλήματα για τον διαγωνισμό του Πάτρα Πύργος που αφορά τη μετατροπή της υφισταμένης εθνικής οδού σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, καθώς όπως έγινε γνωστό, το ΙΠΟΜΕ κήρυξε έκτοτε την κοινοπραξία. Το ΞΟ της ομάδα κατασκευών συμφερόντων Καλογρίτσα. Πρόκειται για τις εργολαβίες που αφορούν τα τμήματα 1, Πύργος Δουνέικα και 4, Κυλίνη Βάρδα, στη νότια πλευρά του έργου. Η είδηση ήταν αναμενόμενη, καθώς τις τελευταίες ημέρες είχε διαρρεύσει η αδυναμία της τεχνικής εταιρείας να βρει εγκυητικές καλής εκτέλεσης, τόσο από την Τράπεζα Αττικής όσο και από το ΤΜΕΔΕ. Σύμφωνα με τον νόμο, τώρα η κοινοπραξία έχει δικαίωμα να αντιδράσει με προσφυγή κατά της απόφασης εντός 10 ημερών. Εάν δεν το πράξει, το Υπουργείο θα καλέσει τον αμέσως επόμενο μειοδότη για να υπογράψει. Πράγμα που θα επιφέρει όμως νέα χρονική καθυστέρηση στο έργο. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο αυτές εργολαβίες έχουν μπροστά τους δρόμο μέχρι να μπουν σε πορεία κατασκευής. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι 5 εργολαβίες που έχουν ήδη υπογραφεί αφορούν το τμήμα από την Πάτρα μέχρι τη Βάρδα. Πέραν των εργολαβιών πάντως που μένουν στον αέρα προς το παρόν, εκκρεμεί μία ακόμα εργολαβία από την Αμαλιάδα μέχρι την Κυλίνη, η οποία παραμένει εγκλωβισμένη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το έργο του αυτοκινητόδρομου Πάτρας Πύργου, μήκος 75 χιλιόμετρων, θα μετατρέψει τον επικίνδυνο άξονα σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και θα μειώσει τη χρονοαπόσταση κατά περίπου 15 με 20 λεπτά μεταξύ των δύο πόλεων. Τώρα δυναμικά κινείται με νέες επενδύσεις η Κώστα Ναβαρίνο, ενώ διαρκώς ανοίγει νέες αγορές. Η Μεσσηνία μάλιστα γίνεται σημείο αναφοράς στον τουρισμό του γκολφ με τα νέα γήπεδα που είναι υποκατασκευή, αλλά και την εντυπωσιακή υπόσκαφη εγκατάσταση για το Clubhouse του Ναβαρίνο Bay. Εντός και εκτός ευρωπαϊκής αγοράς επενδύει η Κώστα Ναβαρίνο για την αύξηση των εσόδων της από τις δραστηριότητες του γκολφ που εμπλουτίζονται συνεχώς και με νέες εγκαταστάσεις. Προημερώνει η ηγετική ομάδα της Θέμες που διαχειρίζεται το Κώστα Ναβαρίνο βρέθηκε στο Πεκίνο προκειμένου να προβάλλει την Πελοπόννησο και τον τουρισμό πολυτελείας στο κινέζικο κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, η υπηρεσία ΕΟΤ Κίνας με τη συνεργασία του Κώστα Ναβαρίνο διοργάνωσε μια προωθητική B2B εκδήλωση. Σημειώνεται εδώ ότι η Κώστα Ναβαρίνο διαθέτει πλέον μια εντυπωσιακή υπόσκαφη εγκατάσταση για το Clubhouse του Golf Ναβαρίνο Bay με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την εμπειρία των επισκεπτών και τη θέση της Κώστα Ναβαρίνο ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς γκολφ της Ευρώπης. Το νέο Clubhouse, ένα από τα πρώτα υπόσκαφα Clubhouse που βρίσκονται σε γήπεδα γκολφ ανά τον κόσμο έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων, έχει σχεδιαστεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο Aether Architects, με την επιμέλεια του εσωτερικού σχεδιασμού να έχει αναλάβει το γραφείο MKV Design. Βρίσκεται σε ένα ιδανικό σημείο του Ναβαρίνο Bay της δεύτερης περιοχής του Κώστα Ναβαρίνο που εξασφαλίζει ανεμπόδιστη θέα προς το γήπεδο και τον κόλπο του Ναβαρίνου. Σύμφωνα με το μοντέλο αηφόρου τουριστικής ανάπτυξης της Κώστα Ναβαρίνο, στο σχεδιασμό του Clubhouse εφαρμόστηκαν οι αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, βελτιστοποιώντας το ενεργειακό του αποτύπωμα. Παράλληλα με τη χρήση των κατάλληλων συστημάτων και υλικών, περισσότερα από 27.500 φυτά και δέντρα προβλέπονται στον περιβάλλοντα χώρο και τις πράσινες στέγες του κτηρίου. Πέραν του νέου Clubhouse, ο όμιλος Θέμες τρέχει αυτή την περίοδο και νέες επενδύσεις για τα δύο νέα γήπεδα γκολφ 18 οπών, με στόχο έως το 2021 να λειτουργεί συνολικά 4 γήπεδα, επιμηκύνοντας τη σεζόν στο συγκρότημα και αυξάνοντας τα έσοδα. Με βάση τα νούμερα της περσινής χρονιάς, υπολογίζεται ότι πάνω από 7.000 γκολφέρς επισκέφτηκαν το συγκρότημα της Μεσσηνίας, είτε αποκλειστικά για γκολφ, είτε συνδυάζοντας και τις διακοπές τους, ενώ η προοπτική των νέων γηπέδων δίνει μοναδικά χαρακτηριστικά στη Μεσσηνία ως διεθνούς προορισμού για το άθλημα. Να δούμε κάτι διαφορετικό. Σε μια ακόμα μεγάλη διοργάνωση δίνει το παρόν η τηλεόραση Best, σε μια διοργάνωση παγκοσμίου επίπεδου, όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Volley που εξελίσσεται στο νησί της Ίου. Κορυφαίοι του αθλήματος συμμετείχαν, με τη Μεσσηνία να έχει περίοπτη θέση και με τις παρουσίες δύο superstar του αθλήματος ως προπονητές πια, τον Βαγγέλη Κουτουλέα και Στάθη Χανδρινού. Ο Νίκος Μπελογιάννης είναι εκεί και μας μετέφερε το ρεπορτάζ με προσεγγίσεις παράλληλα για τα όσα μπορούν να γίνουν και στην περιοχή μας, εδώ όπου απουσιάζουν διοργανώσεις τέτοιου επίπεδου. Στο επίκεντρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Beach Volley βρίσκεται η Ελλάδα και το νησί της Ίου. Η τηλεόραση Best είναι εκεί. Βρισκόμαστε στην Ίω, στην όμορφη παραλία του Μιλοπότα, όπου αυτή τη στιγμή διοργανώνεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Volley. Οι παγκόσμιες μάχες του Ίω Open έχουν ιδιαίτερη και μεσσηνιακή αναφορά. Δύο κορυφαίοι είναι εκεί. Ο Βαγγέλης Κουτουλέας και ο Στάφης Χανδρινός ως προπονητές. Έχουμε δίπλα μας ένα θρύλο πραγματικά της Μεσσηνίας, του μεσσηνιακού βόλεϊ, έναν άνθρωπο ο οποίος
πριν λίγα χρόνια είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του. Σαν πρόεδρος εγώ και σαν προπονητής αυτός και κόντεψε να φτάσει στην ομάδα στην Α1. Πάλι δηλαδή να ξαναγνωρίσει το μεσσηνιακό βόλεϊ αυτό το οποίο έχει γνωρίσει στο παρελθόν. Είναι για μένα πιστεύω από τους καλύτερους αθλητές, από τους καλύτερους ανθρώπους, τους καλύτερους χαρακτήρες είναι ο Βαγγέλης ο Κουτουλιάς. Το λέω με πολύ μεγάλη συγκίνηση για τον αγώνα αυτό που έχει κάνει. Λοιπόν, Βαγγέλη, ο Βαγγέλης ηγείται αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς τον έδιωξε για αυτόν η χώρα του και ηγείται αυτή τη στιγμή της εθνικής μιας ομάδας, της εθνικής Κύπρου, η οποία πριν λίγο έχασε στα ημιτελικά. Αλλά ο Βαγγέλης είναι ενεργά παρόν στο βόλεϊ, ένα άθλημα που αγαπάει, που αν τον είχαμε εκμεταλλευτεί θα ήταν και με σημεία καλύτερη. Λοιπόν, Βαγγέλη, τι έχεις να πεις? Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ τα καλά σου λόγια. Έτσι, ξέρεις πραγματικά τι νιώθω για σένα και πραγματικά είμαι πολύ στεναχωρημένος που ζω στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι η μοίρα μας. Καταρχήν, χαίρομαι πάρα πολύ που ξαφνικά πέρα από το στάθι που ήταν εδώ, που είναι το κομμάτι τεχνικό, είδαμε και το κομμάτι της παρουσίας το κάνει κάποιος από την Καλαμάτα, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Εμείς είμαστε στεναχωρημένοι, χάσαμε. Για τον ημιτελικό, βέβαια, είναι πρώτη φορά η Κύπρος παίζει για αυτή τη θέση. Άρα, από τη μια, έχουμε λίγο γλυκό πικρή γεύση. Δίπλα μου, όπως θα δείτε, έχουμε έναν άσο του βόλεϊ στη Μεσσηνία. Έναν άνθρωπο που ανέδειξε τη Μεσσηνία. Έναν άνθρωπο ο οποίος και στο τερένα αλλά και στο χώμα και στην άμμο, μάλλον, έχει φάει κυριολεκτικά τα χρόνια του. Είναι ο Στάθης ο Γατρινός. Στάθη, πώς βλέπεις την εκδήλωση? Δύο λόγια. Χαίρομαι πολύ που βλέπω καλούς φίλους σε αυτό το όμορφο νησί. Θα πω ότι η εκδήλωση είναι πάρα πολύ καλή, το τουρνουά είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε χώρες από όλο τον κόσμο και το επίπεδο πραγματικά είναι αρκετά υψηλό. Εδώ συμμετέχεις με μια ομάδα η οποία δεν τα πήγε καλά. Βλέπεις ότι είναι τόσο πολύ υψηλό το επίπεδο που δεν μπορείς να προχωρήσεις? Η ομάδα μου είναι στην αρχή της προετοιμασίας αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα, είναι η αλήθεια. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι θα περίμενα κάτι περισσότερο, αλλά αν έχουμε υπομονή, σίγουρα στα επόμενα τουρνά θα πάμε πάρα πολύ ψηλά. Έχουμε απεριόριστες δυνατότητες. Η ΙΟΣ βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκοσμίου beach volley με την διοργάνωση αυτή. Την ώρα που η Μεσσηνία και η Πελοπόννησος απουσιάζουν από τέτοιου είδους εκδηλώσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το αίτημα επιτακτικό να κινηθεί μια τέτοια διαδικασία προκειμένου και οι περιοχές μας να φιλοξενήσουν δύο οργανώσεις που δίνουν μια τέτοια μεγάλη εξωστρέφεια. Για να γίνει στην Πελοπόννησο. Να πω κάτι, ότι αυτές τις μέρες στο χώρο του βόλεϊ, δηλαδή το beach volley, επικρατεί το νησί της Ίου λόγω αυτού του τουρνουά. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε κάτι αντίστοιχο στην Πελοπόννησο και στην Καλαμάτα μας. Έτσι. Που έχουμε και την παραλία και τις προσβάσεις και τον κόσμο. Εδώ πέρα, όπως και να είναι, ο κόσμος είναι λίγος. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να σκεφτεί λιγάκι να κάνουμε ένα τέτοιο event που δεν κοστίζει τόσο πολύ. Και η προβολή που παίρνει ανά τον κόσμο είναι τεράστια. Τώρα δίνεται μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Ειδικά η Πελοπόννησος και η Καλαμάτα που καταγόμαστε είναι μια πανέμορφη πόλη. Θα ήθελα κι εγώ να έρθω σαν προπονητής ή ακόμα και σαν θεατής να δω ένα τέτοιο τουρνουά ή ακόμα και καλύτερο σε αυτή την πόλη, στην όμορφη πόλη της Καλαμάτας. Θα το εύχομαι να γίνει όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτό που θα δείξουμε σήμερα εμείς σαν εταιρεία παραγωγής εδώ θα μεταδίδει σε όλο τον κόσμο. Το μεταδίδει η ΕΡΤ τώρα 4 η ώρα, αλλά θα μεταδοθεί και σε όλο τον κόσμο. Νομίζεις ότι αυτό πράγμα δεν θα ήταν παγκόσμια προβολή για τη Μεσσηνία? Ακριβώς αυτό λέω. Είναι πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολο και σας λέω το κόστος θα είναι πολύ πιο λίγο σε μια πόλη της Ελλάδας από ότι σε ένα νησί της Ελλάδας. Γιατί για να έρθεις εσύ είναι τεράστιο έξοδο. Ενώ εκεί και κόσμο έχεις και καταρχήν η Μεσσηνία μας είναι μια χώρα, μια πόλη βόλεϊ. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα παιδιά και εγώ που έχω περάσει να νιώσουμε την ικανοποίηση ότι κάτι έχουμε αφήσει πίσω. Όσον αφορά τώρα τα επόμενα βήματα του βόλεϊ στην περιοχή μας. Βλέπω καλούς φίλους όπως ο Βαγγέλης ο Κουτουλέας ή κάποια άλλα παιδιά που δουλεύουν για άλλες χώρες. Θα μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να όλοι να βοηθήσουμε να γίνει κάτι ο καθένας για τον τόπο του. Το θέμα είναι να το θέλεις. Και θα έπρεπε όλες οι ομάδες, όλοι οι σύλλογοι, κατά τη γνώμη μου, να δουλέψουν πάνω σε αυτό, να δουλέψουν πάνω στις ακαδημίες, να βοηθήσουν τα παιδιά να μεταδώσουν τις γνώσεις ο ένας στον άλλον. Η Καλαμάτα παραδοσιακά ήταν μια δυνατή πόλη στο βόλεϊ. Έχει κάνει κάποια βήματα πίσω, αλλά τώρα βλέπω ότι κάτι πάει να γίνει. Έχουμε κάποιους αθλητές που είναι στην εθνική ομάδα. Έχει να βγει αθλητής από τον Πετρέα. Ο Πετράς, ο Γιώργος ο Πετράς, ο οποίος βγήκε επί γέμια, επί Κουτουλέα. Ναι. Δεν ξέρω να βγει άλλος. Τώρα είναι δύο μικροί, τρεις
όπως είναι ο Σπύρος ο Χανδρινός και ο Άρης ο Χανδρινός και άλλα παιδιά που έχουν δυνατότητες, θα πρέπει αυτά να δουλέψουν, να κάτσουν να δουλέψουν πολύ περισσότερο, με πολύ περισσότερο πάθος και συστηματικά, έτσι ώστε να φτάσουν στο υψηλό επίπεδο που απαιτείται για αυτοί που θέλουν να παίξουν. Η Μεσσηνία έχει βγάλει μια σειρά από μεγάλους πρωταγωνιστές στον χώρο του βόλεϊ και του πιτς βόλεϊ. Ο Βαγγέλης Κουτουλίας στη συνέχεια με τον Νίκο Μπελογιάννη σχολίασαν διάφορα ζητήματα. Θέλει να βγάλει άλλο τέτοιο παίκτη Μεσσηνία. Φυσικά και δεν έχει βγάλει μόνο τον Πετρέα. Εντάξει, ο Γιώργος είναι ο τελευταίος. Έχει μια φουρνιά ολόκληρη. Ναι. Έχει μια φουρνιά ολόκληρη. Απλώς χρειάζεται δουλειά. Δουλειά. Και κάτι τελευταίο, επειδή μας έχει προπονήσει όλους. Αν θα έπεσα εγώ το έλατο και ο Μπουκλάκιας, θα κερδίζαμε σήμερα. Χαλαρά. Θέλω να πω επίσης, σήμερα έχει έρθει και η γυναίκα μου που είναι στη Χιλή Καρολίνα. Τι άμα Καρολίνα, πέρθει. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και ερχόμαστε στα όσα εξελίχθηκαν χθες βράδυ στην Κυπαρισία. Η τριφυλιακή πρωτεύουσα έγινε ξανά σημείο αναφοράς με μια μοναδική εκδήλωση, όπως ήταν αυτή της 6ης Λευκής Νύχτας. Χιλιάδες κόσμοι έδωσαν το παρόν και συμμετείχαν σε ένα μεγάλο πάρτι που είχε στηθεί στους δρόμους της πόλης και έκανε παράλληλα και τις αγορές τους στα εμπορικά καταστήματα. Χιλιάδες πολιτών γέμισαν τους δρόμους της Κυπαρισίας, εκεί όπου και έγινε η 6η Λευκή Νύχτα. Τη 6η Λευκή Νύχτα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, βλέπω ότι έχει αρκετό κόσμο. Συνδυάζεται με το τριήμερο και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Ο κόσμος βλέπει τις ομορφιές του τόπου μας, βλέπει την αγορά μας, ότι είναι δυνατή, βλέπει τα προϊόντα μας, τους ανθρώπους μας, τις εκτός που μπορούμε να κάνουμε στα μαγαζιά μας και τις δυνατότητες που έχει η αγορά μας και ο εμπορικός κόσμος. Πάρα πολλοί επισκέπτες γέμισαν κάθε γωνιά της αγοράς, του κέντρου και των οδικών αρτηριών. Και όλοι δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από την όλη εξέλιξη της βραδιάς. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα ωραιότερα πράγματα που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Δεν το περίμενα για αυτή την περιοχή, αλλά πιστεύω ότι κάνανε καταπληκτική δουλειά. Εγώ ήρθα για άλλο πράγμα εδώ, αλλά έχω περάσει τόσο όμορφα που μπορώ να πω ότι δεν θα πέρναγα πουθενά αλλού και να πήγαινα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει η ενέργεια που έχει η βραδιά εδώ πέρα. Μου αρέσουν τα παιδιά που χορεύουνε. Μου αρέσει τα fireworks που κάνανε, ήταν εκπληκτικά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ήταν ευχάριστη η βραδιά μας σήμερα εδώ πέρα. Μια υπέροχη εικόνα στην καρδιά της Αρκαδικής πρωτεύουσας. Στο επίκεντρο φυσικά ο εμπορικός κόσμος. Είναι πάρα πολύ όμορφα, έχει πολύ κόσμο, πολύ κέφι. Όλος ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που βλέπει, με αυτά που βλέπει στα μαγαζιά μας, τις προσφορές μας, τα εμπορεύματά μας που είναι όλα καινούργια. Και πάνω σε αυτά έχουμε προσφορές, τα καινούργια εμπορεύματα και το τονίζω αυτό. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη νύχτα. Ο εμπορικός σύλλογος έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Παντού στον δρόμο κυκλοφορούν κόσμος με πολύ κέφι, έχει συγκροτήματα, έχει μουσική. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό και τις επόμενες χρονιές. Μουσικά σχήματα έδιναν τον ρυθμό, προσφορές, τοπικά εδέσματα, διαγωνισμοί και μια ιδιαίτερη εικόνα γιορτής στην Κυπαρισία σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος. Έχουμε διαγωνισμό χειροποίητης μαρμελάδας από διάφορες γυναίκες οι οποίες φτιάξαν τις μαρμελάδες στο σπίτι τους και θέλουν να συμμετάσχουν, να διαγωνιστούν και να βραβευτούν για τον κόπο τους και την εφευρετικότητά τους. Έχουμε φτιάξει πατόμουρο, έχουμε κάνει σίκο, ακτινίδιο, περίκοπο, όλα τα φρούτα. Ονομάζομαι Πόπη Τσαβαρή και είμαι από τη Σίμη. Μένω στην Κυπαρισία τα τελευταία χρόνια και πήρα μέρος στο διαγωνισμό της ΓΕΑΣ για τη σπιτική μαρμελάδα. Η μαρμελάδα που κέρδισε το διαγωνισμό είναι από άνθη κουφοξυλιάς. Οι εντυπώσεις είναι πάρα πολύ καλές. Είναι άλλη μια ημέρα γιορτής για την Κυπαρισία. Μόνο ότι έρχεται τόσος κόσμος στην Κυπαρισία και περνάει μέσα και την γνωρίζει, γνωρίζει τα καταστήματα, διασκεδάζει, ακούει τόσες μουσικές, είναι ημέρα χαράς και για την αγορά και για την Κυπαρισία νομίζω.
Πάμε εμείς να δούμε τώρα και την άλλη όψη του νομίσματος. Όλες οι εκτιμήσεις που έχουν κάνει οι εκπρόσωποι του ελληνικού τουρισμού εδώ και αρκετούς μήνες, από τα τέλη του 2018 κιόλας, αρχίζουν να επιβεβαιώνονται. Τα συνεχή ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού που έφτασε τα 33 εκατομμύρια το 2018 και τα συν 16 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα, κάπου φαίνεται ότι δύσκολα θα συνεχιστούν. Και αυτό επειδή εγκαίρως δεν έχουν ληφθεί μέτρα, κυρίως σε υποδομές και φορολογία. Έτσι, τα καμπανάκια χτυπούν ήδη από το πρώτο τρίμηνο. Καμπανάκια για τον ελληνικό τουρισμό ακούν οι ξενοδόχοι της Ελλάδας. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, το 45% των ξενοδοχειακών μονάδων κατέγραψε μειωμένη πληρότητα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Μία βασική αιτία, ο ενισχυμένος ανταγωνισμός από χώρες όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος. Βλέπουμε ότι παίζουν πολύ σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών από αυτά που πουλάμε εδώ σε αντίστοιχες ποιότητες ξενοδοχείων. Όπου βέβαια είναι ανελαστικά τα δεδομένα για τον Έλληνα ξενοδόχο. Δεν μπορεί να παίξει πλέον σε αυτό το επίπεδο που παίζουν οι άλλοι προορισμοί. Και βέβαια είναι ένας από τους λόγους που θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Μάλιστα, ένα στα τέσσερα ξενοδοχεία προχώρησε σε μείωση των τιμών για να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες. Πρόκειται κυρίως για ξενοδοχεία χαμηλότερων κατηγοριών. Αντίθετα, τα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων κρατούν τις ίδιες τιμές ή προχωρούν και σε ανατιμήσεις. Το προϊόν δεν διαφοροποιείται την εποχή του διαδικτύου για Έλληνες και για ξένους. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω, ειδικά αναφερόμενος στους Έλληνες επισκέπτες, είναι ότι αυτή την εποχή όποιος θέλει χαμηλές τιμές πρέπει να κοιτάει τις διακοπές των Χριστουγέννων και όχι του καλοκαιριού. Δυστυχώς έχουμε την τάση να είμαστε της τελευταίας στιγμής. Όταν είσαι Ιούνιο και κοιτάς για Ιούλιο, οι τιμές έχουν διαμορφωθεί, η ζήτηση επίσης. Για τα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα των χαμηλότερων κατηγοριών, σημαντικό μερίδιο αγοράς αφαιρούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Γι' αυτό η εικόνα για τη φετινή επίδοση του ελληνικού τουρισμού συνολικά είναι ακόμα συγκεχημένη και δεν αναμένεται να ξεκαθαρίσει πριν τα τέλη του έτους. Η όλη συζήτηση έχει ανοίξει για τα καλά με φόντο τον νέο ποινικό κώδικα και τις αλλαγές που αυτός φέρνει. Αρκετά έχουν σημειωθεί στο πλαίσιο των όσων προβλέπονται, με την εκτίμηση από τον νομικό κόσμο να έχει να κάνει με το ότι θα ωφεληθούν πολλοί από την ελάφρυνση των ποινών. Οι αλλαγές που προωθήθηκαν από την κυβέρνηση και αφορούν τον ποινικό κώδικα έχουν φέρει και αντιδράσεις, κυρίως για τον τόπο, την ταχύτητα αλλά και τα όσα ως διατάξεις διαμορφώνονται σε ένα νέο πλαίσιο. Αφήνονται πολλά περιθώρια στην ιδιωτική βούληση, διότι μεγαλώνει πάρα πολύ η αρμοδιότητα των εισαγγελέων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα πλέον και την αρμοδιότητα να επεμβαίνουν, εφόσον το επιθυμούν βέβαια και όσοι έχουν εμπλακεί σε μια ποινική διαδικασία, σε διαδικασίες συμβιβασμών, ποινική συνδιαλλαγής, με σκοπό να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες έξω από το ακροατήριο. Αυτό σε ένα βαθμό έχει θετικά αποτελέσματα, δηλαδή σε οικονομικά αδικήματα, εφόσον ικανοποιηθεί ο παθόν. Η πολιτεία θεωρεί πλέον με τη νέα αποτύπωση πια του πνεύματος που διαπνέει αυτές τις διατάξεις, ότι δεν έχει λόγο να επιμείνει στην ποινική κύρωση, αλλά εκεί πρέπει να σταματήσει η ποινική διαδικασία. Αυτό θυμίζει λίγο ξένα συστήματα, έτσι που έχουμε υπόψη μας. Αλλάζει δηλαδή λίγο το πνεύμα. Επίσης, γίνονται πιο ελαφρές οι ποινές σε αρκετά αδικήματα, με αποτέλεσμα να είναι βέβαιο ότι θα ωφεληθούν αρκετοί που είναι αυτή τη στιγμή που έχουν εκκρεμίσει υποθέσεις ή που είναι κρατούμενοι σε εκτείνουν ποινές αυτή τη στιγμή. Είναι βέβαιο ότι από την ελάφρυνση των ποινών σίγουρα θα ωφεληθούν με βεβαιότητα πάρα πολύ. Θέλω να πω εδώ το εξής, ότι επειδή ακούμε και απόψεις και από τη μια πλευρά και από την άλλη, καταρχήν εμένα προσωπικά με στενοχωρεί το γεγονός ότι οι κώδικες πέρασαν σε μία μέρα. Θα ήθελα δηλαδή ένα τέτοιο νομοθέτημα να συζητείται μέρες στη Βουλή, να ακούμε από όλα τα κόμματα της Βουλής, από τους νομικούς τους, τους εξειδικευμένους νομικούς που έχουν, να ακούμε απόψεις, να προβληματιστεί, να ενημερωθεί ο πολίτης και να προβληματιστούμε και ενδεχομένως κάτι που θα επισημανθεί ως λάθος να διορθωθεί. Ήταν πάρα πολύ βιαστική η διαδικασία. Ξεκινάει η εφαρμογή τους από 1η Ιουλίου, όπως τουλάχιστον έτσι υπόθηκε. Δεν έχουμε πάρει βέβαια το κείμενο, δεν έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, δεν το έχω δει, αλλά όμως έτσι υπόθηκε ότι ξεκινάει από 1η Ιουλίου. Θέλω να πω το εξής εδώ, ότι ακόμα και ένα δευτερόλεπτο να ισχύσει μια επιικής διάταξη ποινική, υπάρχει αρχή στο ποινικό μας δίκαιο ότι αν από την τέλεση της πράξης μέχρι την αμετάκλητη περάτωσή της
υπάρξουν περισσότεροι νόμοι, εφαρμόζεται ο επικέστερος. Συνεπώς, και ένα δευτερόλεπτο να ισχύσουν αυτές οι επικέστερες διατάξεις, ακόμα δηλαδή και αν αλλάξουν στο μέλλον προς το αυστηρότερο, είναι βέβαιο ότι θα ωφεληθούν, αυτοί που ωφελούνται δεν θα χάσουν αυτό το δικαίωμα. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας, εκεί όπου στο επίκεντρο είναι η όλη διαδικασία και η κινητικότητα γύρω από τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Η όλη παράταση βοηθά και διευκολύνει στην όλη διευθέτηση με τους πολίτες να σπέβδουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους με βάση τις ευνοϊκές διατάξεις. Χιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σπέβδουν προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως και 120 δόσεις. Μάλιστα, η όλη διαδικασία έλαβε παράταση. Περισσότεροι από 76.000 οφειλέτες είχαν κάνει αίτηση για την ένταξή τους στη ρύθμιση για την εφορία. Και περισσότεροι από 36.000 ασφαλισμένοι μη μισθωτοί υπέβαλαν μέχρι το πρωί της Παρασκευής ηλεκτρονική αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 120 δόσεις. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δώσει παράταση στην προθεσμία επαγωγής στις 120 δόσεις ως προς τη φορολογική διοίκηση. Άρα και οι δύο δηλώσεις των 120 δόσεων και προς ασφαλιστικά ταμεία και προς την εφορία έχουν προθεσμία επαγωγής στη ρύθμιση μέχρι και 30/9. Τώρα, όσο αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, στη ρύθμιση εντάσσονται όλοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως αν έχουν κλείσει τα βιβλία τους ή όχι. Δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή άλλα παρουσιακά κριτήρια για την επαγωγή σε αυτή τη ρύθμιση. Στη ρύθμιση υπάγονται και οι εργοδοτικές εισφορές που τυχόν οφείλει μια επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή των επιχειρήσεων δεν θα υπάρχει επανυπολογισμός των εισφορών. Θα υπάρχει όμως κούρεμα των προσαυξήσεων έως και 100% εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή. Ειδικά για τους αγρότες θα γίνει κούρεμα προσαυξήσεων κατά 100%. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31/12 του 2018. Σχετικά με το ενδεχόμενο μείωσης σύνταξης μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, η Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι ο οφειλέτης θα μπορεί να επιλέξει να κάνει υπαγωγή στη ρύθμιση μόνο με κούρεμα των προσαυξήσεων και όχι της βασικής οφειλής, η οποία μπορεί να μειώσει το ποσό της σύνταξης. Για τη ρύθμιση τώρα των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία σε έως και 120 δόσεις, η ρύθμιση πάλι αφορά οφειλές που έγιναν μέχρι τις 31/12 του 2018. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, δηλαδή μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις κτλ. Για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ χορηγείται ρύθμιση σε έως και 120 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ. Καλοκαίρι και ο ήλιος είναι το κυρίαρχο στοιχείο στην καθημερινότητά μας και για την προστασία των ματιών μας απαραίτητα είναι τα γυαλιά ηλίου. Πολλές οι ξεχωριστές προτάσεις και εκείνα που πρέπει να προσέξουμε κατά την αγορά τους. Τα γυαλιά ηλίου, πέρα από το ότι δίνουν ένα στυλ στην καθημερινή μας εμφάνιση, βοηθούν αποτελεσματικά στην προστασία των ματιών μας από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Ναι, είναι αλήθεια ότι οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει πάρα πολύ και είναι ανάγκη του κάθε καταναλωτή να πάρει ένα ποιοτικό γυαλί ηλίου που θα το προστατεύει από τον ήλιο, από τη βλαβερή ακτινοβολία και από την επηρεώδης ακτινοβολία, που είναι η βλαβερή ακτινοβολία που κάνει ζημιά στην οχρά κοιλίδα στο ματιού. Είναι βασικό, όπως είπα, για τον καταναλωτή να πάρει ένα καλό γυαλί ηλίου, γιατί η διαφορά είναι ότι έχουν ένα ειδικό φίλτρο οι φακοί που προστατεύει από την περίοδος ακτινοβολία βέβαια, αλλά και από κάθε είδος ακτινοβολία που υπάρχει έξω. Ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου απαρτίζεται από δύο τμήματα, τον σκελετό και τους φακούς. Δεδομένου ότι κατά κύριο λόγο η χρήση των γυαλιών ηλίου επιβάλλεται για την προστασία των ματιών μας, την προσοχή θα πρέπει να την στρέψουμε πρώτα στους φακούς, καθώς θα πρέπει να επιλέγουμε οπτικά καταστήματα για την αγορά αυτών. Αρχικά το ξεχωρίζετε από τη τιμή. Δεν υπάρχει ποιοτικό γυαλί κάτω από 60 ευρώ, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, από την ποιότητα που έχει ο φακός, το δει και έξω δηλαδή, ότι τα κινέζικα είναι απλά βαμμένα τζαμάκια, δεν υπάρχει καμία προστασία. Δηλαδή θα το δει και ο ίδιος. Δυστυχώς θα έλεγα τώρα ότι οι καταναλωτές έχουν πάει το γυαλί σαν είδος αξεσουάρ και όχι σαν είδος προστασίας. Και υπάρχουν περιπτώσεις που ζητάνε γυαλί κάτω από 50 ευρώ που δυστυχώς δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους.
Οι ανάγκες όμως το καλοκαίρι αυξάνονται και για τον ανθρώπινο οργανισμό. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για την αυξημένη κατανάλωση σε νερό, αλλά και σε φρούτα και λαχανικά. Ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να αντέξει για αρκετό καιρό χωρίς φαγητό, ενώ λίγες μέρες μόνο χωρίς νερό. Γι' αυτό το λόγο το νερό αποτελεί σημαντικό κομμάτι για τον ανθρώπινο οργανισμό, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Η σωστή ενυδάτωση είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να προσέχουμε τους καλοκαιρινούς μήνες. Όσο πιο πολύ ζέστη κάνει, τόσο πιο πολύ υδρώνουμε και τόσο περισσότερα υγρά χρειάζεται το σώμα μας. Θα πρέπει λοιπόν τώρα που είναι καλοκαίρι να φροντίζουμε να πίνουμε αρκετό νερό ώστε να μην διψάμε, γιατί όταν διψάσουμε αυτό σημαίνει ότι έχουμε ήδη αρχίσει να φυδατωνόμαστε. Υπάρχει μια γενική σύσταση για την κατανάλωση υγρών, η οποία είναι 8 με 10 ποτήρια την ημέρα. Αλλά ο καλύτερος τρόπος για να βλέπουμε αν είμαστε ενυδατωμένοι είναι να κοιτάμε το χρώμα που έχουν τα ούρα μας. Το επιθυμητό είναι να έχουν ανοιχτό κίτρινο χρώμα. Αν είναι πιο σκούρα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε αφυδατωθεί και θα πρέπει να πιούμε περισσότερα υγρά. Προσοχή βέβαια θέλει ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι και η υπερβολική κατανάλωση νερού. Αυτό αφορά κυρίως άτομα τα οποία γυμνάζονται για περισσότερο από μία ώρα σε υψηλές θερμοκρασίες και υδρώνουν πολύ. Με τον υδρότα εκτός από νερό χάνουμε και ηλεκτρολίτες. Έτσι, αν κάποιος μετά από μία μεγάλη προπόνηση πιει πολύ νερό χωρίς να αναπληρώσει και τον άτριο που έχει χάσει με τον υδρότα, κινδυνεύει να πάθει οξία υπονατριεμία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία και σε σπάνιες περιπτώσεις ακόμα και στο θάνατο. Αν γυμνάζεστε λοιπόν για περισσότερο από μία ώρα τώρα το καλοκαίρι, φροντίστε εκτός από νερό να έχετε μαζί σας και ένα ισοτονικό ποτό με ηλεκτρολίτες. Τους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα με τους ειδικούς, μαζί με το νερό, η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών θα οδηγεί στην σωστή ενυδάτωση του σώματός μας. Εκτός από το νερό, μια καλή ιδέα είναι αυτή την εποχή να αυξήσουμε και την κατανάλωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα τρόφιμα αυτά, εκτός από πολλές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, περιέχουν και πολύτιμους ηλεκτρολίτες, όπως είναι το κάλιο, οι οποίοι χάνονται με τον υδρότα. Επίσης περιέχουν και πολύ νερό, για παράδειγμα το καρπούζι αποτελείται κατά 95% από νερό, οπότε συμβάλλουν και αυτά στο να μένουμε ενυδατωμένοι. Αν κάνει πολύ ζέστη και δεν έχουμε όρεξη να φάμε, μια καλή ιδέα είναι να επιλέξουμε μια κρύα σαλάτα με λαχανικά εποχής, την οποία μπορούμε να συνδυάσουμε με μια πηγή πρωτεΐνης όπως τυρί ή ψητό κοτόπουλο ή ψάρι ή κεβρασμένα όσπρια και με κάποια πηγή ενέργειας όπως κρύες βραστές πατάτες ή ψωμί ή παξιμάδια ολικής άλεσης. Και αν προσθέσουμε και λίγο ελαιόλαδο στη σαλάτα μας, θα έχουμε ένα θρεπτικό και δροσιστικό γεύμα. Τέλος, για αυτούς που προσέχουν την διατροφή τους, όμως δεν μπορούν να παραλείψουν και τις ημέρες διασκέδασης που περιλαμβάνουν αλκοολούχα ποτά. Το καλοκαίρι υπάρχουν και επιλογές με λιγότερες θερμίδες. Το αλκοόλ για να μεταβολιστεί από το σώμα μας χρειάζεται πολύ νερό. Γι' αυτό και όταν πίνουμε αλκοολούχα ποτά, κινδυνεύουμε να φυδατωθούμε. Καλό είναι λοιπόν να πίνουμε αργά το ποτό μας, αν μπορούμε παράλληλα να πίνουμε και νερό. Ή διαφορετικά, όταν γυρίσουμε στο σπίτι μετά από μία έξοδο που έχουμε πιει κάποια ποτά, να πιούμε αρκετό νερό για να γλιτώσουμε τον πονοκέφαλο της επόμενης ημέρας. Και φυσικά το αλκοόλ έχει και πολλές θερμίδες. Έτσι, αν κάποιος προσέχει το βάρος του, μπορεί να επιλέξει κάποιο ποτό με λίγες θερμίδες, όπως είναι η μπύρα, το μοχίτο και το τζιν τόνικ. Ένα μεγάλο έργο αρχίζει να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τα αγροτικά δεδομένα στην τριφυλία. Όμως, πολλά ακόμη χρειάζεται να γίνουν στο πλαίσιο της κατασκευής των δικτύων του. Ο λόγος για το φιλιατρινό φράγμα με τις εικόνες από ψηλά να εντυπωσιάζουν. Οι εικόνες που για μία ακόμα φορά κατεγράφησαν στο φιλιατρινό φράγμα εντυπωσιακές. Αυτή τη φορά ο φακός του Γαργαλιάνη Online κατέγραψε τα όσα εκεί έχουν διαμορφωθεί, με τις άφθονες βροχοπτώσεις να έχουν συμβάλει στο να γεμίσει το φράγμα. Σημειώνεται ότι η χωρητικότητα της λεκάνης του φράγματος είναι 7,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ο ετήσιος διαθέσιμος όγκος του νερού για κατανάλωση 9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ ο κύριος όγκος του φράγματος είναι 430.000 κυβικά μέτρα. Το μήκος του 246 μέτρα, το πλάτος του 7 μέτρα και το μήκος υπερχείλισης 24. Το ύψος του είναι 55 μέτρα από την θεμελίωση και 45 μέτρα από το φυσικό έδαφος. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς από το φράγμα θα αρδευόνται συνολικά 30 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα γης.
Βέβαια, το φράγμα μπορεί να ολοκληρώθηκε, εκείνο που απομένει είναι η κατασκευή των αρδευτικών δικτύων. Έργο το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 44 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε σε νέα από τον κόσμο. Πρόεδρος της Σλοβακίας ενώπιον του Προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου ορκίστηκε η Σουζάνα Τσαπούτοβα. Περίπου 30 πιστοί. Από την άλλη, είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν στην πρώτη λειτουργία που τελέστηκε στην Παναγία των Παρισίων. Πρόεδρος της Σλοβακίας ενώπιον του Προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου ορκίστηκε η Σουζάνα Τσαπούτοβα. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει είναι να ενώσει μια βαθιά διχασμένη χώρα. Στην πρώτη της ομιλία με την ιδιότητα της Προέδρου δήλωσε ότι θέλει να υπηρετήσει τον λαό της Σλοβακίας, τονίζοντας ότι τόσο οι πολίτες όσο και η χώρα είναι πιο σημαντικοί από ό,τι θεωρούν. Σύμφωνα με τον συνταγματικό όρκο που μόλις έδωσα, θα υπηρετήσω το Σλοβάκικο έθνος, τις εθνικές μειονότητες και τις εθνικές ομάδες που ζουν στη δημοκρατία της Σλοβακίας. Αναφέρθηκε στην ειρηνική διάλυση της Τσεχοσλοβακίας, αλλά και στα οικονομικά μέτρα που χρειάστηκε να λάβει στη συνέχεια η Σλοβακία, κυρίως για την καταπολέμηση της ανεργίας. Τέλος, μίλησε για την επιτυχή είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη Σέγγεν. Περίπου 30 πιστοί είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν στην πρώτη λειτουργία που τελέστηκε στην Παναγία των Παρισίων έπειτα από την καταστροφική φωτιά της 15ης Απριλίου. Για λόγους ασφαλείας εισήλθαν στο παρεκκλήσι του καθεδρικού ναού φορώντας προστατευτικά κράνη. Τη λειτουργία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος της πόλης του Παρισιού, Μισελ Οπετή. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες που είμαστε σε θέση να μεταλάβουμε εδώ. Στέλνουμε ταυτόχρονα μήνυμα ελπίδας και ευχαριστίας προς όσους συγκινήθηκαν από αυτό που συνέβη στον καθεδρικό ναό, που είναι σύμβολο για τη Γαλλία, αλλά και για τις ρίζες του χριστιανισμού. Οι εργασίες αποκατάστασης και ανακατασκευής του ναού εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες, σύμφωνα με φιλόδοξες εκτιμήσεις. Οι δωρεές επιχειρήσεων και ιδιωτών πλησίασαν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, η απορρόφησή τους είναι χρονοβόρα. 2 μήνες μετά την καταστροφή, μόνο το 9% έχει πραγματικά μπει στα ταμεία. Τον έλεγχο του Δήμου της Μαδρίτης έχει και πάλι το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας με τις ψήφους των φιλελεύθερων Ciudadanos και του ακροδεξιού Vox. Ο νέος δήμαρχος Μαρτίνεθ Αλμέιντα διαδέχεται την Μανουέλα Καρμένα, η οποία πριν από 4 χρόνια είχε εκλεγεί με την στήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος και των Ποδέμος. Στις εκλογές του περασμένου μήνα η Καρμένα επικράτησε με 31%. Στη Βαρκελόνη ορκίστηκε για την δεύτερη θητεία της η αριστερή Άντα Κολάου. Η ανάληψη της Δημαρχίας για δεύτερη φορά από την αριστερή Κολάου είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας μεταξύ σοσιαλιστών και του Γαλλοϊσπανού Μανουέλ Βάλς, πρώην Πρωθυπουργού της Γαλλίας, που ήταν υποψήφιος στη Βαρκελόνη, ώστε να αποτραπεί η άνοδος στον δημαρχιακό θόκο ενός αυτονομιστή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τώρα παρουσία του Αλέξη Χαρίτση και του νέου Δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, έγινε χθες ένας αγώνας που αποτελεί σημείο αναφοράς για τους παλεμάχους και την τοπική ποδοσφαιρική ιστορία. Ο λόγος για τη φιλική αναμέτρηση μεταξύ των παλεμάχων της Καλαμάτας και του Ικάρου. Μία συνάντηση με ξεχωριστό περιεχόμενο. Μία συνάντηση εντός γηπέδων. Μια αναβίωση μιας ιστορίας που έχει γραφεί με χρυσά γράμματα. 35.000 θεατές παρακολούθησαν την αναμέτρηση της Μαύρης Θύελλας με τον Ίκαρο. Οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές ήταν πιστοί για μία ακόμη φορά στο καθιερωμένο ραντεβού. Πιστοί στο ραντεβού μας του Αγίου Πνεύματος το τριήμερο. Έρχονται οι φίλοι από την Αθήνα, αντίπαλοι εκείνης της εποχής, οι ποδοσφαιριστές της μεγάλης ομάδος του Ίκαρου, για να παίξουμε το καθιερωμένο φιλικό μας. Είναι μεγάλη μας χαρά να τους βλέπουμε όλους. Δυστυχώς και από εδώ και από εκεί, χρόνο με το χρόνο απουσιάζουν. Μην ξεχνάτε ότι έχουν περάσει και 50 χρόνια από εκείνο τον ιστορικό αγώνα που παίξαμε στη Νέα Φιλαδέλφια, που για πρώτη φορά σε αγώνα Β' Εθνικής γέμισε γήπεδο με 40.000 θέσεις, όχι γέμισε, σπάσαν τις πόρτες και δεν μπορούσε που να μπει ο κόσμος. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν το κάνουμε κάθε χρόνο για να δείξουμε ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει μόνο αντιπαλότες, έχει και φιλίες, τις οποίες και διατηρούμε
μέχρι και σήμερα. Και είναι χαρά μας να βλέπουμε όσα περισσότερα παιδιά αντίπαλους εκείνης εποχής μπορούμε. Και εμείς βέβαια ευκαιρία να συναντιόμαστε. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, συναντιούνται δύο ιστορίες. Και όταν συναντιούνται δύο ιστορίες, τα αισθήματα και τα συναισθήματα και οι συγκινήσεις είναι μεγάλες. Ο σημερινός αγώνας είναι ένας αγώνας φιλίας, συμφιλίωσης δύο μεγάλων σωματείων. Το ποδόσφαιρο ενώνει, καλωσορίζουμε τον Ίκαρο, όπως θα μας καλωσορίσει και ο Ίκαρος το Σεπτέμβρη μήνα στη Νέα Ιωνία. Εύχομαι ένα καλό παιχνίδι και ένα καλό γλέντι μετά το παιχνίδι. Πολλοί ήταν εκείνοι που έδωσαν το παρόν και ανάμεσά τους και ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών και υποψήφιος βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης. Για μία ακόμη φορά δείχνουμε το αληθινό μας πρόσωπο στο ποδόσφαιρο και στην πραγματικότητα του ποδοσφαίρου, παρόλο που είμαστε αντίπαλοι πριν το χρόνια και μάλιστα βρέθηκε να φυλαθεί ο πανεπιστημιακός του ποδοσφαίρου. Δεν πρέπει να το πάρει το βραβείο Νόμπελ, λέει ο Πρωθυπουργός, πρέπει να το δώσει και σε εμάς. Αυτό που κάνει. Λοιπόν, μας τιμούνται την παρουσία του ο κύριος Χαρίτσης ο Υπουργός. Ο νέος δήμαρχος Καλαμάτας, ο κύριος Βασιλόπουλος. Εμείς εγώ ως νέος δήμαρχος Καλαμάτας δεσμεύομαι ενώπιον σας ότι θα συνεργαστούμε με το Σύλλογο της Προέδρου ώστε να εμβαθύνουμε και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και να κάνουμε πράξη αυτό που προηγούμε στο Πρόεδρο πριν ώστε να δημιουργήσω ακόμα πιο σημαντικές και ουσιαστικές εκδηλώσεις και ακόμα πιο όμορφους και φιλικούς αγώνες όπως αυτό. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε, καλή διαμονή και καλό αγώνα. Και τα μέλη μας έπαθουν δύο μας πολλά συγχαρητήρια γιατί ένα παιχνίδι που έγινε πριν 49 χρόνια έκανε ρεκόρ της κυρίως του Β' Εθνική και εσείς συνεχίζετε να κάνετε ένα άλλο δικό σας ρεκόρ, να γίνετε κάθε χρόνο το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό αυτά για εμάς τους νεότερους, που μας μαθαίνετε, συνεχίζετε να μας διδάσκετε και να μας μαθαίνετε την ιστορία του ποδοσφαίρου. Delta Motors, ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον ομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια. Η καλή ενημέρωση ξεκινά από εδώ. Ακούς Best. Αυτό που αναζητάς στην καθημερινότητά σου.